Έναν άνδρα περισυνέλεξαν οι ναυτικοί σε γραμμή φεριμπότ στο ορείο Αντίριο. Ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει κολυμπώντας τη γέφυρα, αλλά τα ισχυρά ρεύματα τον παρέσυραν. Ο καπετάνιος του πλοίου τον άνδρα να καλεί σε βοήθεια και έτρεξε αμέσως να τον βοηθήσει. Η διαδικασία περισυλλογής ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του. Στο δρομολόγιο των 5 αναχωρήσαμε από το ορείο με κατεύθυνση στο Αντίριο. Μια μέρα σχετικά υψηλής κίνησης. Κατά τη διαδρομή μας είδαμε κάποιον άνθρωπο να κολυμπάει ανοιχτά. Ναι. Είναι λίγο για την εποχή, εντάξει, ναι με το κολύμπι, αλλά τόσο ανοιχτά είναι λίγο, μπορώ να σας πω, λίγο περίεργο να βλέπεις έναν άνθρωπο τόσο ανοιχτά να κολυμπάει. Ναι. Εγώ πλησίασα βάσει της εμπειρίας που έχουμε, πλησίασα κοντά με χαμηλή ταχύτητα. Ο ναύτης ήταν μπροστά στην πόρτα, στο καταπέλι του πλοίου. Κατόπιν ο δίκτυο μου το ρωτήσαμε αν χρειάζεται κάποια βοήθεια. Και ο άνθρωπος μας είπε ότι δεν μπορούσε να κολυμπήσει άλλο και θα χρειαστεί κάποια βοήθεια. Ναι. Άρα και εμείς τότε προέβηκαμε στις κατάλληλες ενέργειες, ανοίξαμε τα πέλτη, πήγαμε δίπλα του. Ο άνθρωπος είχε αισθήσεις, έτσι δεν ήταν. Είχε αισθήσεις του, απλά ήταν από ό,τι κατάλαβα και εγώ, γιατί δεν είχα ξεπαθεί μαζί του λόγω της διαδικασίας που ήμουν πάνω στη γέφυρα. Ο άνθρωπος αυτός είχε κουραστεί. Φανταστείτε, δηλαδή, εγώ έφερα το πλοίο ακριβώς δίπλα του, του ρίξαμε την κουλούρα, ναι, ναι, και το περισυλλέξαμε. Όλο το πλοίωμα, με την καθοδήγηση του ναύτιλου μπροστά, πήγαμε δίπλα, το περισυλλέξαμε, ο άνθρωπος σηκώθηκε κανονικά, περπάτησε, το βάλαμε, έκατσε. Μετά συνεχίσαμε το δρομολόγιο μας, φτάσαμε στο Αντίριο και μετά το ανέλαβε από εκεί και πέρα το λιμενικό τμήμα του Ρίου, τα περαιτέρω. Δεν γνωρίζει αν χρειάστηκε να πάει σε κάποιο νοσοκομείο για να του προσφερθούν. Όχι, ο άνθρωπος ήταν καλά στις αισθήσεις του, περπατούσε κανονικά. Ναι, κανονικά, κανένα πρόβλημα. Και από ό,τι έμαθα και μετά εδώ από το λιμενικό, μια χαρά. Ο άνθρωπος πήγε από εκεί, πήρε το αυτοκίνητό του και συνέχισε την πορεία του. Είναι ένα περίεργο περιστατικό που σπάνια μπορεί να πει συμβαίνει στη γραμμή του Ρίου. Δηλαδή, εγώ τώρα τα 10 χρόνια που έχω εδώ στο Ρίο, δεν μου έχει ξανασυμβεί να βλέπω άνθρωπο να κολυμπάει τόσο ανοιχτά.